Και καλώς ορίζω στο στούντιο του τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο για να σταθούμε η Ιορδάνη σε μια αποστροφή του Πρωθυπουργού που πολλοί έσπευσαν να τη διαβάσουν ω προαναγγελία εξεταστικών επιτροπών για όσα βλέπουμε να έρχονται στη δημοσιότητα. Σήμερα στην συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών, φάνηκε τι προετοιμάζεται στο παρασκήνιο μετά τι αποκαλύψει που έγιναν για τον κύριο Παπά από τον κύριο Καλογρίτσα και τον κύριο Μιονή. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει έντονη πίεση προ το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκη δέχεται έντονη πίεση από υπουργού και από βουλευτέ να προχωρήσει σε εξεταστική επιτροπή και να βάλει και στο κάδρο και τον κύριο Παπά. Ε, ο κ. Μητσοτάκη σήμερα έστειλε ένα, θα έλεγα, ένα μήνυμα ότι όλα θα γίνουν στον καιρό του. Θα έχετε το χρόνο να πω. Θα έχετε το χρόνο, είπε χαρακτηριστικά στον, στον κ. Τσίπρα. Ε, ότι μετά το πόρισμα τη δικαιοσύνη που θα έρθει στη Βουλή, υπάρχει χρόνο για να δοθούν οι ανάλογε εξηγήσει. Και το λέει αυτό ο κ. Μητσοτάκη τώρα, που προχθέ ο κύριο Τσίπρα, μετά την πλήρη κάλυψη που έδωσε ο κύριο Τσίπρα στον κύριο Παπά, Είναι. στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και θα σα πω και μία λεπτομέρεια. Σήμερα στο... στην ενημέρωση ΕΕ, των πολιτικών συνταχτών, ο κύριο Πέτσα ρωτήθηκε εάν στο κάδρο θα μπει και ο κύριο Τσίπρα τη Εξεταστική Επιτροπή. Και ο κύριο Πέτσα απάντησε συμβιλικά: Μη βιάζεστε. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δρομολόγηση εξελίξεων. Λοιπόν, για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιορδάνη.